Παρακαλώ, μπορούμε να βοηθήσουμε σε κάτι? Γεια σας. Τσεκάρω αν είναι σωστή η διεύθυνση. Ναι, σωστά ήρθατε. Ψάχνετε κάποιον? Το Στέλιο Χαλκιά. Δεν μένει εδώ. Ήρθε για λίγες μέρες, αλλά έφυγε. Μήπως σας είπε που θα βρίσκεται? Τελευταία ξέρουμε ότι ήταν στην Κέρκυρα, αλλά έχει περάσει καιρός από τότε. Θεέ μου, δεν μπορώ να διανοηθώ ότι έκανα τέτοιο ταξίδι άδικα. Ελάτε μέσα να πιείτε ένα νερό, ένα καφέ, ένα τσάι. Ευχαριστώ πολύ, μη σας αναστατώνω. Σας παρακαλώ πολύ, περάστε. Μου είπε ότι θα έρθει στην Ελλάδα να στήσει το παράρτημα της εταιρείας του και εξαφανίστηκε. Η τελευταία μας συνομιλία ήταν τηλεφωνική, έκτοτε τίποτα. Και αποφασίσατε να έρθετε σε αυτήν την κατάσταση από την Αυστραλία για να τον βρείτε? Πατέρας των παιδιών μου είναι, να μην τον ψάξω. Αν του έχει συμβεί κάτι. Σωστά. Όλα είναι πιθανά. Συγγνώμη τώρα γιατί θα τρελαθώ. Σε άφησα σε προχωρημένη εγκυμοσύνη και έφυγε. Όταν έφυγε δεν ήμουν σε προχωρημένη εγκυμοσύνη. Στο μεταξύ προχώρησε. Μου είχε πει ότι θα έρθει εγκαίρως για τη γέννα. Και εσύ τον πίστεψες φυσικά. Γιατί να μην τον πιστέψω? Ο Στέλιος ήταν πάντα πολύ ειλικρινής απέναντί μου. Ξέρετε κάτι και δεν μου το λέτε? Πείτε μου. Ό,τι είναι, πείτε μου, θα το αντέξω. Όχι, αλήθεια, δεν ξέρουμε που βρίσκεται. Εσείς πώς μάθατε τη διεύθυνση εδώ? Εκείνος σας την είπε? Όχι, τη βρήκα σε κάτι φορολογικά του έγγραφα. Έξυπνο. Εσείς το σπίτι τον νοικιάζετε από τη μητέρα του? Όχι ακριβώς. Έλα, κόφτε τον, να χαπώ την Ανθή. Να της πεις ότι τα κοτσιδάκια δεν την κολακεύουν. Όχι ρε εσύ, μην τα χαλάσεις τα κοτσιδάκια. Και με τις φακίδες στη μύτη μοιάζει με την Πίπη Φακιδομήτη. Δεν σας χωνεύω όταν λέτε τέτοια! Παιδιά, ήρεμα, μιλάμε εδώ. Okay, sorry. Δεν το ξέραμε ότι είχες παρέα. Πηγαίνετε στα δωμάτια σας μέχρι να τελειώσουμε την κουβέντα μας. Αυτό. Πού είχαμε μείνει? Αν νοικιάζετε το σπίτι. Ναι. Δεν το νοικιάζω. Είναι το σπίτι μου. Εννοείται ότι το έχετε αγοράσει από τη μητέρα του Στέλιου. Γεια σας. Μελίνα μου, να σου συστήσω τη Μάρο Χαλκιά, τη μητέρα του Στέλιου. Και ο κύριος Πέρης. Α, εσύ είσαι ο κύριος Πέρης. Είμαι η Φέη, φίλη και συνεργάτηδα της Ζέτας. Χαίρομαι πολύ. Προτείνω εμείς με τον κύριο Πέρη να πάμε στην κουζίνα, να αφήσουμε και τη Μάρο με τη Μελίνα να τα πούνε. Τι να πούμε, μια άγνωστη κοπέλα. Να γνωριστείτε. Ο Στέλιος θα σε κάνει πάλι γιαγιά. Τι εννοούσε με το πάλι γιαγιά? Να τα πάρουμε από την αρχή. Να... Πώς γνωριστήκατε με το γιο μου? Εγώ δουλεύω, δούλευα δηλαδή, σαν ψυχοθεραπεύτρια. Τώρα είμαι σε άδεια εγκυμοσύνης. Αγόρι, κορίτσι? Αγόρια. Δίδυμα.